Καταργείται ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας, κύριος Σταύρος Αρναουτάκης, να δευτερολογήσει για 3 λεπτά. Αγαπητοί ή και λιγότερο. Αγαπητοί συνάδελφοι, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι χρειάζονται ελεκτικοί μηχανισμοί. Και ίσως κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τα στοιχεία τα οποία δίνονται. Εμείς όμως τι κάνουμε. Γνωρίζουμε τις κρίσιμες συνθήκες που βρίσκεται ο Έλληνας καταναλωτής. Και θέσαμε σαν βάση διαλόγου τις εξής αρχές. Απόλυτη γνώση του ωφέλους της κάθε προωθητικής ενέργειας στον καταναλωτή. Διαφάνεια στους όρους των προωθητικών ενεργειών. Απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου. Οι ονομασιές τιμές στο ράφι να τείνουν στο επίπεδο των πραγματικών τιμών που αγοράζει ένας καταναλωτής στα προϊόντα. Ως αποτέλεσμα αυτού του διαλόγου προέκυψε ένα σχέδιο αγρονομικής διάταξης που το θέσαμε σε διαβούλευση. Και πρωτίστως, απλοποιεί το ρυθμιστικό πλαίσιο. Κάνει σαφές το όφελος του καταναλωτή από τις προωθητικές ενέργειες. Θέτει χρονικό όριο στην ισχύ των προωθητικών ώστε να αποκλείονται παραπλανητικές μόνιμες προωθητικές ενέργειες. Δημιουργεί διαφάνεια δίνοντας τη δυνατότητα στον καταναλωτή να γίνει γνώστης του ωφέλους που θα αποκόμιζε από κάθε προωθητική ενέργεια. Όλες οι καταναλωτικές οργανώσεις έχουν ζητήσει και υποστηρίξει τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Την αναγκαιότητα διαφάνειας και περιορισμού της έκτασης των προωθητικών ενεργειών επιβεβαιώνουν και οι εκπρόσωποι των βιομηχανιών με τους οποίους συναντήθηκε το Επιτελείο του Υπουργείου μας και η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου. Στην αγρονομική διάταξη που θα εκδοθεί την επόμενη εβδομάδα προβλέπονται σαφείς πλέον όροι διενέργειας των προωθητικών ενεργειών με πλήρη ενημέρωση των καταναλωτών για το αξιακό όφελος που αποκομίζουν και τον περιορισμό του χρόνου διενέργειας των προσφορών. Στόχος μας είναι να επέλθει εξυγίαση στη διαδικασία των εκπτώσεων και προσφορών και η τιμή στο ράφι να αντικατοπτρίζει το πραγματικό όφελος για τον καταναλωτή. Κάτι που δεν συμβαίνει σήμερα, όπως πολύ σωστά το αναφέρατε. Επιπρόσθετα, με την τροποποίηση του ισχύοντος αγρονομικού κώδικα, ορθολογικοποιούμε τη χρήση των μισθωτικών σημειωμάτων και των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, περιορίζοντας σημαντικά την διατήρηση υψηλών επιπέδων κερδών σε κλάδους βασικών αγαθών και εξαλείφοντας το φαινόμενο των πλασματικών τιμοκαταλόγων χοντρικής. Σας ευχαριστώ πολύ.